Η σημερινή μου επίσκεψη συμπίπτει με την αναβάθμιση της αξιοπιστίας της χώρας από τον Νίκο Μούντις, αλλά και από την απόφαση να συναντηθεί η κυβέρνηση με την Τρόικα για πρώτη φορά εκτός Ελλάδος. Ένα εμφανής λοιπόν και στον πλέον δύσπιστο η δουλειά του Αντώνη Σαμαρά και της κυβέρνησης και ότι οι κόποι των Ελλήνων πολιτών δεν πρόκειται να πάνε χαμένοι. Γλιτώσαμε τη χώρα από τα χειρότερα και δεν αντιμετωπίζουμε φαινόμενα σαν αυτά που αντιμετωπίζει η Αργεντινή, που τόσο πολύ θαυμάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Λένε μάλιστα πως το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν ξημερώσει. Ήδη πρώτες αχτίδες αναγέννησης και ελπίδας για την πατρίδα μας έχουν αρχίσει να φαίνονται. Μπροστά μας έχουμε συγκεκριμένα βήματα να πραγματοποιήσουμε. Να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις, να προχωρήσουμε στην τελική διαπραγμάτευση για το χρέος και να προχωρήσουμε στις διαδικασίες για μια ουσιαστική συνταγματική αναθεώρηση. Επίσης, να υπογραμμίσω κάτι που επανέλαβα και στις συναντήσεις που είχα προηγουμένως. Βούληση της Νέας Δημοκρατίας είναι η μείωση των φόρων. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει σταδιακά, επιβάλλεται όμως να γίνει άμεσα, ώστε ο κάθε πολίτης να δει χειροπιαστά αποτελέσματα στην καθημερινότητά του. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και είμαι βέβαιος πως θα έχουμε θετικές εξελίξεις πάρα πολύ σύντομα. Να είστε βέβαιοι πως η αυγή της Νέας Ελλάδας δεν αργεί. Κάναμε μια συνάντηση με το εργατικό κέντρο, βεβαίως συζητήσαμε τα ζητήματα της ανεργίας που απασχολούν όχι βέβαια μόνο την περιοχή αλλά και ευρύτερα την χώρα. Και είναι αλήθεια πως δική μας δουλειά πλέον αυτής της κυβέρνησης είναι να ασχοληθεί με το πρόβλημα της ανεργίας και να προσπαθήσει να δώσει κίνητρα για να δημιουργηθούν νέες δουλειές και να το αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά. Δεν μπορούμε βεβαίως να κάνουμε θαύματα από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι μία από τις πρώτες μας προτεραιότητες. Είχαμε σήμερα την χαρά να υποδεχθούμε στην Αργολίδα τον γραμματέα του κόμματος και τον γραμματέα οργανωτικού του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Εκείνο που κάθε φορά, σε κάθε συνάντηση αποτυπώνουμε, είναι ο πιστός λόγος του Ανδρέα Παπαδημίκου απέναντι στα προβλήματα μιας κοινωνίας η οποία πραγματικά από ένα βαθύ τέλμα αρχίζει να αναγεννιέται. Σταδιακά, σιγά σιγά προσπαθούμε να χτίσουμε. Προσπαθούμε να χτίσουμε όχι μόνο ως κοινωνία αλλά και ως κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και ο γραμματέας φαίνεται ικανός, διαχειριστικός αλλά πάνω απ' όλα ανθρώπινος και με έναν τίμιο πολιτικό λόγο. Τον ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για την παρουσία του στην Αργολίδα. Άκουσε φορείς, δέχθηκε και απάντησε σε κέρια θέματα. Υπάρχει μια κινητικότητα διότι τελειώνοντας το καλοκαίρι μπαίνουμε σε έναν νέο κύκλο επαφών όπως νωρίτερα είπε συνομιλιών με την Τρόικα. Υπάρχει μια ιδιαίτερη κοινωνιτικότητα και οργανωτικής δομής του κόμματος και βέβαια μεταφέρει στην κεντρική εξουσία τα προβλήματα τα οποία αποτυπώνονται στην επαρχία. Χωρίς πολλά λόγια, χωρίς φτιασιδώματα, μεταφέρει πραγματικά τον παλμό, την εικόνα και την πραγματικότητα της ελληνικής επαρχίας στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είμαστε ευτυχείς γιατί συνεργαζόμαστε με έναν άνθρωπο ο οποίος τηρεί τον λόγο του. Αυτό μόνο θα ήθελα να πω. Και βεβαίως είναι πάντα καλοδεχούμενος ένας τίμιος πατριωτικός λόγος όπως αυτός που εκφράζει ο Ανδρέας Παπαδημίκος.